Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο face-to-face της νέας σεζόν. Ένα face-to-face το οποίο πέρσι το αγκαλιάσατε, το λατρέψατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και φέτος φιλοδοξούμε να έχουμε να σας κάνουμε ανάλογη παρέα. Σήμερα ξεκινάμε με ένα πρόσωπο το οποίο δεν το έχετε δει, δεν τον ξέρετε. Έναν άνθρωπο που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Έναν άνθρωπο που τις τελευταίες ημέρες, τους τελευταίους δύο μήνες, μπήκε και ενεργά πλέον στη ζωή του Παναθηναϊκού. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην πρώτη του τηλεοπτική παρουσία τον νέο αντιπρόεδρο του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, τον κύριο Δημήτρη Βρανόπουλο. Κύριε Βρανόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί είναι η πρώτη φορά, μας κάνετε την τιμή εδώ στο SDNA, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεστε. Είστε ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος που το τελευταίο χρονικό διάστημα έπεσε σαν κομίτης, να το πω έτσι, στα παναθηναϊκά δρόμενα. Αλλά θέλω να κάνετε εσείς μία αναδρομή στη δική σας πορεία, γιατί ο κόσμος δεν σας γνωρίζει. Σας γνωρίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις. Θέλω να μας πείτε, να μας περιγράψετε τον άνθρωπο και τον Παναθηναϊκό, Δημήτρη Βρανόπουλο. Ωραία. Να ξεκινήσω από πολύ παλιά, από πού να το πιάσω. Να ξεκινήσετε από πολύ παλιά, από το βάθος. Okay. Εγώ έχω κάνει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, επειδή ο πατέρας μου ήταν διπλωματικός. Mm-hmm. Οπότε έχουμε γυρίσει όλη την Ιφίλιο. Ξεκινήσαμε από την Ιταλία, μετά κάναμε πολλά χρόνια στην Αμερική. Γύρισα στην Ελλάδα πλέον στο γυμνάσιο. Ο πατέρας μου είχε τρομάξει ότι θα χάσω τη γλώσσα. Επειδή στην Αμερική, κακά τα ψέματα, τα σχολεία, ακόμα και τα ελληνοαμερικάνικα, δεν ήταν καλού επίπεδου όσον αφορά τη γλώσσα. Οπότε γυρνώντας πλέον στην Ελλάδα, έκανα δύο χρόνια οικοτροφείο στο Κολέγιο Αθηνών, που εκεί έκανα και πραγματικά πολύ δυνατές φιλίες που τις κρατάμε μέχρι σήμερα, που έχουν περάσει ούκο λίγα χρόνια. Ειδικά του οικοτροφείου, ο σύνδεσμος είναι ένα κλικ παραπάνω από το να έχεις απλώς ένα συμμαθητή. Τελειώνοντας το κολέγιο, σπούδασα στην Αγγλία. Στο London School of Economics. Στο London School of Economics. Έκανα το πρώτο πτυχίο και το μεταπτυχιακό εκεί. Εν τω μεταξύ, δυστυχώς έχασα τον πατέρα μου νωρίς, δηλαδή πέθανε την εποχή που θα ξεκινούσα πανεπιστήμιο, δηλαδή το 76. Μάλλον είχα ένα χρόνο ακόμα να δώσω τις τελικές μου εξετάσεις. Εντάξει, ήταν έτσι μια δύσκολη περίοδο και για μένα και την οικογένειά μου. Ήμασταν μια πολύ δεμένη οικογένεια. Έκανα λοιπόν τις σπουδές, γύρισα Ελλάδα, εντάχει το στρατό fast track, διότι ήθελα να τελειώνω γρήγορα. Ήμουν προστάτης, άρα έκανα 13 μήνες στο ναυτικό. Και αυτό μια εξαιρετική εμπειρία. Γνώρισα ανθρώπους που δεν υπήρχε περίπτωση να τους γνώριζα έτσι, ούτε επαγγελματικά, ούτε κοινωνικά. Τεράστιο κεφάλαιο για μένα. Και τελειώντας πλέον και εκεί, έκανα ένα διάστημα 6 χρόνια στον όμιλο του κύριου Γιάννη Λάτση. Τρομερό σχολείο. Μεγάλο σχολείο επιχειρηματικό. Τεράστιο. Ευγνωμονώ αυτόν τον άνθρωπο. Πήρα τις βάσεις μου, την εκμάθησή μου στο επιχειρήν γενικότερα. Και το 1988, αν είναι σωστά οι πληροφορίες μου, πήγατε στο επιχειρήν. Σωστό. Με την δική σας πρώτη εταιρεία, έτσι. Ναι. Το 88 ήμουν ακόμα στο Λονδίνο. Ξεκίνησα μια εταιρεία με συνέτερο τον Άρη τον Κεφαλογιάννη τότε στο Λονδίνο. Την επόμενη χρονιά ανοίξαμε και στην Ελλάδα. Το αντικείμενο ήταν κάτι που είχα μάθει από το Λάτση. Ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα με ανταλλακτικά βαποριών, που ήταν ένα κομμάτι που το είχα ήδη. Marine Plus λέγεται η εταιρεία, δεν κάνω λάθος. Marine Plus. Και μετά σιγά σιγά το επεκτείναμε. Μπήκαμε στον χώρο των ναυπηγείων, κυρίως για επισκευή, μετασκευή, αργότερα για new building, αντιπροσωπείες κλπ. Και εντάξει, σύν το χρόνο, κάναμε και ένα γραφείο στην Σιγκαπούρη, που ασχολείται, έχει τα ίδια αντικείμενα, αλλά με πελατεία τοπική, δηλαδή σιγκαπουριάνικες εταιρείες. Και Κωνσταντινούπολη και Χιούστον. Μπράβο. Και Αθήνα. Σωστό. Αθήνα. Εντάξει, το κυρίως γραφείο είναι Αθήνα, αλλά πλέον αισίως έχω κλείσει 32 χρόνια. Πόσο χρόνο περνάτε στην Ελλάδα και πώς το εξωτερικό? Κοιτάξτε, σε μια νορμάλ χρονιά, γιατί τώρα δεν είμαστε σε μια καθόλου νορμάλ κατάσταση. Γενικότερα, εντάξει, προσπαθώ τα τελευταία... Παλιά ταξίδευα πάρα πολύ. Τώρα προσπαθώ όσο μεγαλώνω και να αρχίσω πλέον να δίνω και παραπάνω δουλειά σε συνεργάτες μου στο γραφείο, οπότε ταξιδεύουν και αυτοί πλέον. Θα έλεγα ταξιδεύω ένα 20% συνολικά. Δηλαδή, ναι, σχρονιάς. Δηλαδή, εντάξει, το οποίο θεωρώ ότι είναι
ελέγχεται. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να. Γιατί παλιά μπορεί να ταξίδευα και είχαμε, ας πούμε, αρχές 90 μία δουλειά στην Αγία Πετρούπολη και πήγαινα κάθε μήνα για 2,5 χρόνια. Καθόμουν μία εβδομάδα, γίναγα, ξαναπήγαινα. Εντάξει, ήταν ένα. Εντάξει, δύσκολο, αλλά πολύ. Αναγκαίο. Αναγκαίο και ευχάριστο. Γιατί εμένα η δουλειά μου, όσο δυσκολία και να έχει, εμένα με ικανοποιεί. Μου αρέσει, είναι ένα δύσκολο χώρο. Η ναυτιλία, εντάξει, σαν Έλληνες, είμαστε υπερήφανοι γιατί όντως μια μικρή χώρα. Και πολύ επιτυχημένη. Έχει ξεχωρίσει παγκοσμίως. Εντάξει, έχουμε και το επιχειρήν και την εξυπνάδα και τις παραστάσεις, την εμπειρία και είμαστε και ναυτικός λαός. Δηλαδή, όλα ξεκινήσανε από τους ναυτικούς. Θέλω να ξετυλίξετε τώρα το κουβάρι της παναθηναϊκής σας ιστορίας, των παναθηναϊκών καταβολών σας. Κοιτάξτε, εμένα στο σπίτι, ο πατέρας μου, η μάνα μου, εντάξει, η αδελφή μου, εκ παραδρομής όχι τόσο ενεργά, πατέρας και μάνα ήταν παναθηναϊκοί. Ο πατέρας μου, μάλιστα, και θέλω να το ψάξω λιγάκι, κάποια χρόνια, όταν ήταν μικρός, έπαιζε μπάσκετ στο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Τα χρόνια που ήμασταν έξω, σε μικρότερη ηλικία, τον Παναθηναϊκό τον άκουγα από τον πατέρα μου παραπάνω. Δεν είχα τόσο παραστάσεις. Η πρώτη μου έτσι εμπειρία που με στιγμάτισε, αν μπορώ να το πω σαν Παναθηναϊκός, ήταν το Wembley. Είστε γενιά του Wembley, ναι, άλλωστε, ναι. Ναι, δηλαδή το 71, το θυμάμαι, ήμουνα πρώτη γυμνασίου. Είχατε επιστρέψει στην Ελλάδα. Ήμουνα στο οικοτροφείο, ήταν τα 2 χρόνια που είχα κάνει οικοτροφείο. Και το είδαμε μέσα στο οικοτροφείο. Εντάξει, από τότε σημαδεύτηκα, δηλαδή πλέον άρχισα να έχω δικές μου παραστάσεις. Εντάξει, διαχρονικά παρακολουθούσα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ειδικά από τη στιγμή που αρχίσαμε πλέον να είμαστε πολύ πετυχημένοι και στην Ευρώπη. Εντάξει, η αλήθεια είναι με τον αεραστέχνη, ενώ ήξερα την ύπαρξη. Βρίσκατε χρόνο να πάτε στο γήπεδο με όλες αυτές τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Θα σας πω, ειδικά μετά το 2000 που γεννήθηκε ο γιος μου, ο οποίος είναι βαμμένος Παναθηναϊκός. Δηλαδή, δεν ξέρω, ένιωσα, επειδή είχαμε γύρω-γύρω φίλους οι οποίοι ήταν από άλλες ομάδες και από τον Ολυμπιακό και από άλλες, θεώρησα ότι πρέπει να τον θωρακίσω. Οπότε εκεί ξαναμπήκα πολύ πιο ενεργά στο θέμα γήπεδο, στο θέμα δηλαδή να παρακολουθούμε από πιο κοντά τα Παναθηναϊκά, τα αθλητικά. Οπότε από εκεί, ναι, βέβαια και πιο μικρός, έχω παραστάσεις και ωραίες παραστάσεις. Δηλαδή, όταν το γήπεδο ήταν μια φιέστα. Πήγαινες με την οικογένειά σου, καθόταν δίπλα ο Ολυμπιακός, πήραζε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, μια εποχή που δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει χαθεί. Και ελπίζω όχι διαπαντός. Δεν ξέρουμε αν και πότε θα επανέλθει. Ελπίζω όχι διαπαντός. Ειλικρινά, γιατί ο αθλητισμός γενικότερα είναι μια γιορτή. Δηλαδή, είναι κάτι που προσπαθούμε οι μεγαλύτεροι, είτε είναι γονείς, είτε είναι να βάλουμε τα παιδιά μας να ασχοληθούν είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά. Καλύτερα ερασιτεχνικά για μένα. Διότι είναι μια απασχόληση που δημιουργεί χαρακτήρα. Έχει πολλά να πάρει ένα παιδί και πολλά να γλιτώσει από άλλα πράγματα που. Άρα να υποθέσω, επειδή μας είπατε ότι ο γιος σας είναι ένας φανατικός Παναθηναϊκός, να υποθέσω ότι συμφωνεί απόλυτα με την ενεργό ενασχόλησή σας πλέον στην παραθυναϊκή οικογένεια. Ναι, αλήθεια. Είναι πλήρως σύμφωνος και εντάξει, βέβαια ακόμα έχει το νεαρό της ηλικίας, αλλά για την ηλικία του είναι πολύ όριμο παιδί και έχει και άποψη και όχι. Και τελικά είναι πάντα ο αθλητισμός, είναι και ένα μέσο, ειδικά ο πατέρας με το γιο κάνει ένα bonding το οποίο είναι ξεχωριστό. Πολύ ξεχωριστή σχέση. Και ειδικά επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή δεν είναι απλώς ότι. Έχει αρχίσει να σας ασκεί κριτική ή ακόμα είναι νωρίς, γιατί δεν έχετε πολλά διοικητικά πεπραγμένα. Είναι νωρίς και ούτως ή άλλως, δηλαδή τα του ΔΣ και εν πάση περιπτώσει ό,τι είναι και κλεισμένων των θυρών, θεωρώ ότι είναι λάθος ακόμα και στο παιδί μου δεν έχει. Εκεί πρέπει να κρατάμε οτιδήποτε συζητιέται, το οποίο πάντα είναι για το καλό του Παναθηναϊκού και κλεισμένων των θυρών για να μπορούμε να εξασκούμε και το έργο που πρέπει να εξασκούμε. Κύριε Βαγκόπουλε, σκεφτήκατε στο παρελθόν ποτέ να ασχοληθείτε ενεργά με τα διοικητικά? Δηλαδή, υπήρξε στον Παναθηναϊκό αυτή η έκρηξη της πολυμετοχικότητας, όπου και ενασχόληση πολλών ανθρώπων. Εκείνο το χρονικό διάστημα σας πέρασε καθόλου το μυαλό? Ωραία, θα ήταν όμορφα να επενδύσω κάτι στην αγαπημένη μου ομάδα ή να είμαι πιο κοντά? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή εκείνη
δεν το μου είχε περάσει σαν σκέψη. Εντάξει, βέβαια... Είχατε κάποια σχέση με κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν τότε? Κοιτάξτε, λόγω επαγγέλματος, εντάξει, ειδικά με τους ανθρώπους που είχαν σχέση με την ναυτιλία, εντάξει. Με τον Νικόλα Πατέρα. Ναι, τους περισσότερους τους ήξερα. Το Γιάννη τον Ξυλά, τον κύριο Πολέμη, δηλαδή ήταν άνθρωποι του χώρου μου. Σωστό. Ήταν και ο πρόεδρος, αν δεν κάνω. Ή όχι. Ο κύριος Βενιάμης ήταν ο πρόεδρος, λάθος δικό μου, ναι. Ο κύριος Βενιάμης ο Θόδος είναι ο τωρινός πρόεδρος. Ο τωρινός πρόεδρος. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Δηλαδή η αλήθεια είναι εκείνη τη στιγμή, επειδή είχα και πάρα πολύ δουλειά στο αντικείμενό μου, κάπου θεώρησα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Και χρονικά και ίσως και χρηματικά, γιατί όταν κανείς, ο καθένας κοιτάει τι μπορεί να προσφέρει. Σωστό. Αλλά για μένα το ιδανικό και πάντα ο καθένας αυτό που μπορεί. 5 ευρώ, 5.000 ευρώ, δεν έχει σημασία το νούμερο. Έχει σημασία να συνεισφέρουμε και σαν έργο και σαν οικονομικά αυτό που μπορούμε. Αργότερα ίσως σας πέρασε καθόλου το μυαλό όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το 2012 ανέλαβε, πήρε την τεράστια κληρονομιά του Παύλου και του Θανάση και ανέλαβε τον Παναθηναϊκό. Είχατε σκεφτεί ποτέ ότι θα ήταν όμορφο να ασχοληθείτε με τα διοικητικά του μπάσκετ? Όχι. 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 Δηλαδή σας λέω, το θέμα του ερασιτέχνη και των διοικητικού προέκυψε παραπάνω μέσω του Power Life. Mm-hmm. Που εκεί... Θα φτάσουμε ναι, εκεί, αλλά θέλω να πάμε τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Γήπεδο πηγαίνατε? Ναι, ναι. Περισσότερο ειδικά... προτιμούσατε ποδόσφαιρο, μπάσκετ? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια περισσότερο μπάσκετ. Mm-hmm. Αλλά και επιλεκτικά και ποδόσφαιρο. Αυτό το λέτε γιατί ο Παναθηναϊκός σας πλήγωνε τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, ή ήταν επιλογή περισσότερο το μπάσκετ λόγω του ότι ο Παναθηναϊκός εκεί κυριαρχούσε? Κοιτάξτε, νομίζω όλοι οι Παναθηναϊκοί, αν είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή το ποδόσφαιρο, επειδή εγώ έχω παραστάσει από το μεγάλο Παναθηναϊκό ενώ τον Ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Οπότε ο Παναθηναϊκός των τελευταίων ετών σίγουρα είναι στενάχωρο. Έτσι, δεν, mm-hmm. δεν υπάρχει και αντικειμενικά. Άρα το μπάσκετ, και επειδή αυτά τα έκανα κυρίως με το γιο μου, το μπάσκετ ήταν κάτι πιο ευχάριστο, να το πω. Βέβαια παρακολουθούσαμε και τα του ποδοσφαίρου. Είχατε τη δυνατότητα να ακολουθείτε τον Παναθηναϊκό καθόλου σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ή αυτό λόγω των επαγγελματικών σας υποχρεώσεων ήταν δύσκολο? Ήταν δύσκολο. Δηλαδή δεν, mm-hmm. Εκεί σας λέω και δεν ήθελα να... αν ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθώ λίγο παραπάνω, ήθελα να το κάνω σωστά, όπως mm-hmm. θεωρώ ότι τώρα μπορώ να το κάνω σωστά. Ας περάσουμε στο σήμερα λοιπόν. Ο κόσμος μαθαίνει, ο κόσμος Παναθηναϊκού μαθαίνει το όνομα Δημήτρης Βρανόπουλος όταν υπήρξαν αλλεπάλληλες εισροές χρημάτων στο Power Live. Καταρχάς, θέλω να μιλήσουμε για το Power Live. Να υποθέσω, με βάση την οικονομική σας συνεισφορά, ήταν κάτι που το πιστεύατε πάρα πολύ, έτσι? Κοιτάξτε, πίστευα πρώτα απ' όλα ήταν ένα εγχείρημα που είχε την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το οποίο για μένα αυτό έχει μια χωριστή σημασία. Ένιωσα ότι επιτέλους αυτό το όνειρο του Παναθηναϊκού, των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, να έχουμε ένα χώρο δικό μας, χωρίς να είμαστε κάθε χρόνο αλλού, και δηλαδή σε ένα μέρος μαζεμένοι όλα τα τμήματα, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο ερασιτέχνης. Εντάξει, αυτό ήταν μέρος αυτού του ονείρου και θεώρησα ότι, κάνοντας μάλιστα γιατί επιλέξατε να μην βάλετε όλα μαζί τα χρήματα? Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω διορθώστε με, νομίζω ότι έφτασαν περίπου τους 80.000 ευρώ οι... Όχι, θα σας πω. Εγώ σταμάτησα στα 60. Α, μάλιστα. Σταμάτησα κάποια στιγμή τον Νοέμβριο. Βάζατε 5.000. Για ποιο λόγο το κάνατε? Η αλήθεια είναι ότι θεωρούσα, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και μια σκέψη λίγο παιδική, ότι επειδή έβλεπα γενικά ότι το πράγμα δεν πήγαινε πολύ καλά. Δηλαδή έβλεπα έτσι... Είχε λίγο τελματώσει κάποια στιγμή. Ναι. Και γενικότερα. Ενώ στην αρχή υπήρχε μια κινητικότητα, δεν υπήρχε από κάποιο ποσό και πάνω. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι, μάλιστα έχω πολλά μηνύματα, θα έλεγα συγκινητικά, δηλαδή ακόμα από παιδιά που λένε ευχαριστούμε πολύ που βοηθάτε και εγώ θα βάλω το χατζηλίκι μου. Τότε σας αναζήτησαν όταν έγινε γνωστό, όταν άρχισε να γίνεται γνωστό το όνομά σας? Σας έψαξαν από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, από κάπου αλλού? Όχι, όχι. Mm-hmm. Παραπάνω με φιλάθλους. Δηλαδή, με φιλάθλους. Ναι, μέσω
social media, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Είχα πολλά έτσι, πολλά κρούσματα mm-hmm. από απλούς φιλάθλους, όχι από... Mm-hmm. Και θεώρησα ότι κάνοντας αυτό το τμηματικό, ότι κάθε φορά δημιουργείται μια μικρή φασαρία. Και έλεγα μήπως αυτή η φασαρία τελικά δημιουργήσει λίγο παραπάνω κινητικότητα. Οδηγήσει, τριγκάρει, οδηγήσει και άλλους ανθρώπους να ακολουθήσουν έτσι, αυτό. Το δικό σας παράδειγμα. Αυτό. Σας απογοήτευσε η κατάληξη του Πάο Ελλάδα, η κατάληξη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εννοώ. Θεωρείτε ότι έγινε κάτι, δεν πήγε κάτι καλά σε ό,τι αφορά την οργάνωσή της ή ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν έδειξε το ενδιαφέρον αυτό γιατί περιμένει να δει αυτές τις αποδείξεις που αυτές δεν έχουν να κάνουν με τον Γιαννακόπουλο, έχουν να κάνουν με τη Δημοτική Αρχή εν προκειμένου και με το κράτος. Κοιτάξτε, ίσως πιθανώς να είναι και τα δύο. Το ένα λίγο παραπάνω, το ένα λιγότερο. Δηλαδή, ο κόσμος σίγουρα έχει την καχυποψία, θα έλεγα, ότι από τη στιγμή που δεν φαίνεται, διαφαίνεται κάτι ακόμα συγκεκριμένο χειροπιαστό, δηλαδή, διότι και εγώ το συζητούσα πολλές φορές και με φίλους και με άλλους επιχειρηματίες, υπήρχε λοιπόν ένα κόλλημα, δηλαδή σου λέει μήπως δεν γίνει, εγώ ούτως ή άλλως, επειδή, ξαναλέω, έχει το όλο εγχείρημα, είχε τη σφραγίδα του μεγάλου ονόματος Γιαννακόπουλος, έτσι, και του Δημήτρη αλλά και της οικογένειάς του, ήξερα ότι και να μην πετύχει αυτό, αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε χαμένα, θα γυρίσουν στον Εραστέχνη. Οπότε εκεί δεν ανησυχούσα. Δηλαδή, εκτός από κάποια έξοδα που έγιναν συγκεκριμένα, κάτι σποτάκια κλπ. Από την καμπάνια, όλα τα λεφτά τα άλλα έχουν γυρίσει στον Εραστέχνη. Οπότε για μένα ήταν, ίσως ήταν λίγο ρομαντικό, ίσως ήταν κάποια στιγμή όμως κατάλαβα ότι δεν ήθελα πλέον να συνεχίσω σε αυτό το ρυθμό, γιατί θεωρούσα, έβλεπα ότι δεν θα βγει. Πάντως έμαθα κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Και πέρσι είχατε συνεισφέρει οικονομικά στον Εραστέχνη Παναθηναϊκού με ένα ποσό. Ναι. Είχα, κοιτάξτε, με τον Στέφανο τον Αβγουλέα, ήταν συμμαθητής μου και έχω μια φιλική σχέση. Και τον έβλεπα και στο γήπεδο κλπ. Και του είχα πει σε κάποιο, θα έλεγα, ανύποπτο χρόνο, αν υπάρχει πάντα με τις δυνατότητές μου. Γιατί εγώ τι έχω κάνει, ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, δεν είχαμε κάποια επιχείρηση οικογενειακή, δεν είχαμε ουσιαστικά, ενώ σαν επάγγελμα έχει... Δεν είχα κάποιο υπόβαθρο, ως πλούσιος άνθρωπος, ναι, δηλαδή. Έτσι, δηλαδή. Εσείς δεν, το δημιουργήσατε, το δημιουργήσατε. Ό,τι έκανα, αυτά τα λίγα, πάση περιπτώσει είναι... Οπότε, παρόλα αυτά, είχα πει στον Στέφανο ότι πες μου, αν χρειαστείς κάτι, εδώ είμαι. Και με είχε ενοχλήσει δύο φορές. Ήταν για συγκεκριμένες μεταγραφές και ήταν από 20.000 κάθε φορά. Για το δηλαδή, τμήμα βόλεϊ, να υποθέσω. Ήταν μία για βόλεϊ και μία για μπάσκετ. Εντάξει, αυτό θεώρησα ότι δεν έχει κάποιο νόημα να το διαφημίσω, επειδή γενικά δεν μου αρέσει και τόσο πολύ η διαφήμιση και έτσι, θα έλεγα και σαν χαρακτήρας λίγο κάπως χαμηλών τόνων. Στο Power Life θεώρησα ότι το όνομα θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει με την έννοια ότι θα γύρει κάποια ερωτηματικά, δηλαδή θα έχει ο κόσμος μια περιέργεια. Ποιος είναι ο Βρανόπουλος, όπως λέτε, ναι. Δεν είχα σχέση με τον επίσημο Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Τώρα που πάμε Γιαννακόπουλος, θέλω να μου πείτε αν σας ευνηδίασε η αποχώρηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Κοιτάξτε, με το μπάσκετ... Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο ευνηδιαστικό. Δεν περίμενε κανείς να... Mm-hmm. Βέβαια, είχε πει ο άνθρωπος ότι αν τελικά γενικότερα, εάν το εγχείρημα Power Life και κατά κάποιο τρόπο ήταν η συνέχεια αυτού. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα των επιλογών του. Ο κ. Γιαννακόπουλος έχει δείξει και έμπρακτα τι πιστεύει για τον Παναθηναϊκό, έχει βοηθήσει και σαν οικογένεια και σαν άτομο τα μέγιστα. Εντάξει, από εκεί σας και πέρα... φοβίζει το μέλλον, το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ χωρίς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο? Κοιτάξτε, το... Ή σας προβληματίζει, να πω, να μην σας... πω, σας φοβίζει. Θα σας πω, δηλαδή το με προβληματίζει, ναι. Από την άλλη θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα άτομα που τρέχουν το μπάσκετ είναι εξαιρετικοί. Και ο κύριος Τενταφυλόπουλος και Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει χρόνια εμπειρία και έχει δείξει το ποιόν του και σαν Παναθηναϊκός αλλά και σαν τεχνοκράτης. Το ότι έχουμε τις δύο σημαίες του μπάσκετ ενεργά πλέον
μέσα στο σοφό. Τον Αλβέρτινο Διαμαντίδη. Ναι, και ένα προπονητή, ο οποίος θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να δείξει ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει. Γιατί είναι από τα γιανοφάσκελα Παναθηναϊκός και έχει δείξει πολύ καλά σημεία γραφής. Και θεωρώ ότι τηρουμένων των αναλογιών με τις δυσκολίες και όχι μόνο της αποχώρησης του κ. Γιανακόπουλου και του COVID, που είναι γενικότερο το φαινόμενο, με όλες τις επαγγελματικές ομάδες και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο είναι αξιοπρεπές. Και με τα budget που τρέχει αυτή τη στιγμή το μπάσκετ, ότι είναι μια χαρά. Και, εντάξει, μπορεί να μην πάμε φέτος για Final Four, μπορεί και να πάμε. Θα είναι ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, θεωρείτε? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ανταγωνιστικός θα είναι. Τώρα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, πάντως είναι μια προσπάθεια που σίγουρα θα δημιουργήσει καρπούς. Μπορεί να μην είναι. Πρέπει πάντα, ο Παναθηναϊκός είναι 112 χρόνια σύλλογος. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα βάθος χρόνου πολύ πιο μεγάλο. Οπότε δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο πώς θα είμαστε φέτος. Θεωρώ φέτος θα έχουμε μια αξιοπρεπέστατη παρουσία. Έχουμε ένα καλό κορμό και γενικότερα πιστεύω ότι άμα δέσει η ομάδα θα φανεί αυτό στο γήπεδο. Θεωρείτε ότι αν πετύχει το εγχείρημα μπορεί να αλλάξει και η γνώμη και η άποψη για το διοικητή στην Ελλάδα, δηλαδή μπορεί να δούμε και άλλους ανθρώπους όπως ο Διαμαντίδης και ο Αλβέρτης να έρχονται και να αλλάζουν στην ουσία ρόλο. Το είχαμε δει και παλιότερα βέβαια από τον Ντέμι Νικολαίδη και από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Εκτιμάτε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό στους μεγάλους συλλόγους, μπορεί να δημιουργεί ένα νέο μοντέλο? Μπορεί. Βέβαια, νομίζω είναι κάθε σύλλογος έχει άλλα δεδομένα. Το λέω γιατί στην Ελλάδα ο παδός θέλει να έχει τον βαθύπλουτο ιδιοκτήτη, παύλα επιχειρηματία, πανίσχυρο. Έτσι του αρέσει, έτσι έχει μάθει. Για να αισθάνεται και ασφάλεια. Γι' αυτό λέω ότι εκτιμώ ότι είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει ως νοοτροπία αυτό. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα η αλήθεια είναι το μοντέλο είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός οικονομικός παράγοντας, ο οποίος να έχει. Νομίζω τα πρότυπα διεθνώς δεν είναι απαραίτητα το ίδιο. Δηλαδή υπάρχουν πρότυπα διαφορετικά. Αυτά που είχε επικαλεστεί ο κ. Γιανακόπουλος για παράδειγμα στο Power Live ήταν το πρότυπο της Dortmund και της Barcelona. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα πρότυπα μπορεί να αλλάξουν, αλλά θέλουν χρόνο. Ωραία. Το κ. Γιανακόπουλο έχετε συναντηθεί καθόλου, επιδιώξατε να τον δείτε? Κοιτάξτε, θα σας πω. Δηλαδή, μία φορά πήγα και του συστήθηκα, δεν τον ξέρω τον κ. Γιανακόπουλο. Τον ξέρω μόνο φυσιογνωμικά και από το γήπεδο. Καθόμασταν κοντά. Επί εποχής Power Live, δηλαδή κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα ποιο μήνα, πήγα να συστηθώ. Απλώς να του πω, εγώ είμαι ο Δημήτρης Βρανόπουλος και κάναμε μία πεντάλητη κουβέντα εκεί στο γήπεδο. Δεν έτυχε πάλι να ξαναβρεθούμε. Πώς προέκυψε τώρα η ενασχόληση με τον Αριστέχνη Παναθηναϊκό και η αναρρίχηση σε αντιπρόεδρος? Κοιτάξτε, το θέμα του Εραστέχνη, δηλαδή από την προηγούμενη διοίκηση που εντάξει, είχα κάποιους γνωστούς, άρχισε λίγο να με γαργαλάει. Δηλαδή, σας λέω, είναι πολλά πράγματα στη ζωή μας, είναι συγκυρία. Δηλαδή, θεωρώ ότι είμαι σε μια φάση τώρα που μπορώ και να αφιερώσω κάποιο χρόνο και κάποια φαιά ουσία και κάποιο χρήμα σε κάτι που το πιστεύω πάρα πολύ και που το αγαπάω και που γενικότερα και ο Εραστέχνης σαν έννοια εμένα με αγγίζει. Δηλαδή ο Εραστέχνης που πριν από 2 χρόνια είχε τρομερά οικονομικά προβλήματα της τάξης των 3 εκατομμυρίων. Ο Γιανακόπουλος τακτοποίησε, έδωσε πάρα πολλά χρήματα, αποπλήρωσε μάλλον πολλές οφειλές. Βρήκατε ένα τακτοποιημένο μαγαζί, έτσι? Οπωσδήποτε. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Τα 2 χρόνια του κ. Γιανακόπουλου ήταν σημαδιακά. Δηλαδή κυρίως όσον αφορά το οικονομικό νοικοκύρεμα. Και όχι μόνο. Δηλαδή έβαλε κάποιες υποδομές, τις οποίες προφανώς και εμείς ό,τι βλέπουμε ότι είναι υγιές και λειτουργεί, προφανώς το επαυξάνουμε και από εκεί και πέρα το... Η πρόταση για τη δική σας ενασχόληση από τον κύριο Μαλακατέ ήρθε? Ναι. Ήταν μια έτσι... Το timing ήταν λίγο περίεργο. Σας ευνηδίασε ή σας βρήκε έτοιμο? Σας πω. Εγώ είχα ήδη εκδηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι αν μπορώ να συμμετέχω στο Δέλτα Σίγμα είτε του κ. Γιανακόπουλου, διότι τότε ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο. Ότι εγώ θέλω να συμμετέχω. Θεωρώ ότι έχω να βάλω και εγώ το κάτι τίσμο, αλλά και από τις παραστάσεις που έχω
τις επαγγελματικές και για την αγάπη μου για το, για το σύλλογο. Εντάξει, mm-hmm. ήταν πλέον όριμο να... Δηλαδή, το είχα ήδη εκδηλώσει αυτό. Mm-hmm. Με πήρε ο κύριος Μαλακατές την Παρασκευή, νομίζω 3 Ιουλίου, που ήταν η μέρα που δυστυχώς είχα χάσει τη μάνα μου. Η μητέρα μου πέθανε Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ο κύριος Μαλακατές, που να ξέρει ο άνθρωπος, με πήρε, εντάξει, με πήρε τηλέφωνο. Το όνομα του ήταν, μου ήταν γνωστό βέβαια από τα, από τα παθηναϊκά δρόμενα. Και του είπα, του λέω, κοιτάξτε, επειδή έχω χάσει τη μάνα μου σήμερα, αφήστε μου το Σαββατοκύριακο να το σκεφτώ και θα σας πω εγώ, ξέρω, τη Δευτέρα το πρωί. Την Τρίτη ήταν η Γενική Συνέλευση. Γενική Συνέλευση, ναι. Τελικά η μητέρα μου το σπίτι ήταν στο κέντρο και κάποια στιγμή τον ξαναπήρα τον κύριο Μαλακατέ και του λέω, μπορούμε να βρεθούμε σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν ήτανε... Ήθελα κάπως να το γνωρίσω και από κοντά. Να τον ακούσετε, πολύ λογικό. Ναι, γνωριστήκαμε, τα είπαμε. Μπορώ να πω ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι έχω μια πολύ θετική χημεία με τον κύριο Μαλακατέ. Μου άρεσε δηλαδή όλη η παρουσίαση, πώς, πάση περιπτώσει, αυτά που είπαμε, πώς τα διαχειρίστηκε και ουσιαστικά με έπεισε. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ δεν ήμουνα 100% σίγουρος ότι... Επειδή πηγαίναμε πλέον για ένα σενάριο το οποίο ήταν μη συμπατικό. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ θετικός γενικότερα. Μετά κάναμε, μάλιστα του είπα, θα σας πω την επόμενη μέρα. Αλλά το είχα ήδη αποφασίσει. Και μάλιστα τότε μου πρότεινε αν θέλω να πάρω τη θέση του Αντιπροέδρου. Το οποίο και με τα χαράς έκανα και με τιμάει αυτό και από αυτή τη μικρή πορεία του τότε μέχρι τώρα, που μιλάμε για το τίποτα, μιλάμε για 2 μήνες, θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση, που εγώ σε προσωπικό επίπεδο νιώθω πάρα πολύ καλά, που πλέον έχω μπει, εκτός να είμαι μόνο από την απέξω και από μέσα. Είπατε ότι βάλατε το κάτι σας. Έχω πληροφόρηση, μου λέει ότι ήδη έχετε δώσει περίπου 100.000 ευρώ, συν δωρεάν τα τεστ COVID στα τμήματα, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ είχα δεσμευτεί, πλέον είναι στον προϋπολογισμό, ότι θα βάλω 100.000 ευρώ. Εντάξει, και από εκεί και πέρα καταβούληση. Ναι. Πήχε, ας πούμε, το θέμα αυτό που λέτε, τα τεστ COVID. Και άλλα πράγματα που βλέπω μπορεί να έρθουν στην πορεία. Έτσι. Πήχε με τα, συγγνώμη σας διακόπτω, με τα ΑΜΕΑ, που θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ... σημαντικό κομμάτι πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού. Και εκεί, ειλικρινά, αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί προσπαθώ όσο μπορώ γρήγορα να γνωρίσω τους ανθρώπους που, εντάξει, καλό το ΔΣ, mm-hmm. όλα καλά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει δεκαετίες, στο γραφείο, στις υποδομές, στα προπονητικά, έχουν περάσει πολύ δυσάρεστες καταστάσεις και παρόλα αυτά είναι εκεί. Δηλαδή έχουμε τη μεγάλη τύχη στον Παναθηναϊκό και θεωρώ ότι δεν το έχει κανένα σύλλογος άλλος αυτό. Να έχουμε ανθρώπους ταγμένους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουμε μία, όχι μόνο, έχουμε μία κοινή νοοτροπία, μία κοινή ηθική. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο να παίρνουμε πρωταθλήματα, προφανώς. Εκμεταλλεύομαι αυτό που μου λέτε για να θυμίσω ότι η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, είναι ο Σωτήρης Πανταλέων, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στρατιώτες του Παναθηναϊκού όταν ο Παναθηναϊκός κινδύνευε να υποβιβαστεί και ήταν αυτοί οι πρωτομάστορες της επιτυχίας και της κατάκτησης πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό. Και είναι, σας λέω, είναι ειλικρινά, δηλαδή έχω γνωρίσει πολλούς τέτοιους. Όχι μόνο τους γνωστούς, αλλά και ανθρώπους που δεν φαίνεται. Οι οποίοι με δύσκολες συνθήκες προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο, δηλαδή και χωρίς και αμυστή. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η παρουσία σας εδώ για να μάθει ο κόσμος, εκτός από εσάς, ποιοι άλλοι άνθρωποι είναι αυτοί που συνεισφέρουν. Ξέρω τον Σπύρο Θοδωρόπουλο, που έβαλε ένα ποσό περίπου επίσης 100.000. Ο κύριος Μαλακατές, φαντάζομαι. Ο κύριος Αλαφούζος, είναι και ο κύριος Αλαφούζος και ο Παναθηναϊκός TV, από ό,τι ανακοινώθηκε πρόσφατα, έτσι, στον πλευρό του Εραστέχνη. Κοιτάξτε, ναι, με τον κύριο Αλαφούζο έχουμε τη στήριξή του. Έχει φέρει την K19 πρώτα απ' όλα στην Λεωφόρο. Έχουμε μια σημαντική χορηγία από το ΠΑΟ TV. Δεν θα ήθελα να σας πω λεπτομέρειες, λίγο πολύ είναι γνωστά, αλλά
θεωρώ ότι το πιο σωστό είναι να γίνει μια παρουσίαση, μια επίσημη δήλωση. Αλλά εμείς γενικά αυτό που έχει πει και ο πρόεδρος, δηλαδή γενικότερα απευθυνόμαστε σε όλους τους Παναθηναϊκούς, μικρούς και μεγάλους. Δηλαδή το να πρέπει για μένα να φύγουμε λίγο από την οτροπία, να βασιστούμε σε 2, 3, 4 επώνυμους και να κοιτάξουμε, να αγκαλιάσουμε τον κόσμο, γιατί εμείς έχουμε κόσμο. Και ο κόσμος αυτός να νιώθει ότι δίνοντας το οτιδήποτε, ότι αυτά τα λεφτά θα πιάσουν τόπο. Θα πάω στον κόσμο, είναι το επόμενο κεφάλαιο, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο ακόμη. Πόσα χρήματα περίπου χρειάζεται ετησίως ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός για να είναι ανταγωνιστικός πρωταθληματικά σε περισσότερο του ενός τμήματος, πέρα από το βόλεϊ δηλαδή μόνο. Πόσα χρήματα χρειάζεται, ποιο είναι το budget του ετήσιου? Κοιτάξτε, νομίζω είχατε κάνει την ίδια ερώτηση και στον πρόεδρο, αν θυμάμαι καλά. Είναι εκεί τη τάξη του 1-1,2 εκατομμύρια όπως είμαστε τώρα. Για να είναι πραγματικά ανταγωνιστικός πρέπει να πάμε εκεί γύρω στα 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια, Αυτή τη χρονιά τι λεφτά πιστεύετε ότι θα συγκεντρωθούν? Κοιτάξτε, αυτή τη χρονιά υπάρχει και το πρόβλημα του, σοβαρό πρόβλημα της μη παρουσίας του πρώτου θα γίνεται για την ώρα. Έχουμε μια βεβαιότητα, γι' αυτό και πολύ σωστά ο πρόεδρος στον προϋπολογισμό έχει βάλει μηδενικά τα έσοδα, τα κανονικά έσοδα που έχουμε από τα διαρκείας. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, να φανταστώ. Ναι, δηλαδή οτιδήποτε μπει από εκεί θα είναι πλάς. Εντάξει, έχουμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι σε ένα πολύ μικρό διάστημα, ήδη έχουμε ένα καλό νούμερο και χορηγών, μάλλον και χορηγίες και χορηγούς, δηλαδή και εταιρείες και άτομα, και είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση. Να υποθέσω ότι στο θέμα των χορηγιών και των εταιρεών βάζετε και τις προσωπικές σας γνωριμίες. Φέρετε και ανθρώπους στον Παναθηναϊκό, εταιρείες εννοώ και ανθρώπους. Ναι, εννοείται. Ότι όπου μπορώ, και αυτό είναι σίγουρο, είναι μέρος του αντικειμένου μας. Δηλαδή να προσελκύσουμε άλλα άτομα που ξέρουμε ότι είναι Παναθηναϊκοί, που ξέρουμε ότι μπορούν, να το πάμε ένα λίγο βήμα παραπέρα, να πάμε και στο διατάφτα. Και από ό,τι βλέπουμε, το πρώτο που κάνατε είναι να κρατήσετε, με εξαίρεση το ζήσει, όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού στο βόλιο. Αυτό θεωρώ ότι είναι τεράστια επιτυχία. Προφανώς με τις συνθήκες που έγιναν, θα συμφωνήσω μαζί σας. Τώρα με το. Και να εμπλουτίσετε το ρόστερ της ομάδας των γυναικών. Ναι, με το βόλιο γυναικών, εκεί ήμασταν λίγο άτυχοι με την έννοια ότι το timing ήδη είχαν αποδεσμευτεί, είχαν φύγει κάποιες παίχτριες και κάπου το καταλαβαίνω κιόλας. Δηλαδή υπήρχε αυτό το άγνωστο, τι θα γίνει, θα πάμε σε πρωτοδικείο, θα βγει κάποιο ψηφοδέλτιο, θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει, να είναι και συνεπής στα συμφωνημένα. Οπότε, εντάξει, είναι λογικό αυτό. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και το βόλεϊ γυναικών και το βόλεϊ και το μπάσκετ γυναικών έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό ρόστερ. Δηλαδή, με τη Χαντάβα χθες έγινε μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Αυτό είναι μια προσωπική επιτυχία του κ. Μαλακατέ. Ξέρω ότι έχει σπαταλήσει πολύ φαία ουσία και σάλιο. Εντάξει, που τελικά ήταν μια κίνηση που καμιά φορά το ένα άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Βέβαια, έχουμε και το Γενάρη. Θα δούμε εκεί ανάλογα πώς πάνε οι ομάδες, αν χρειαστεί να γίνει κάποια μεταγραφή ως ήθιστε, ας πούμε. Οπότε, εγώ νομίζω ότι οι ομαδικές, μάλλον οι τρεις ομάδες, εντάξει, το Πόλο είναι μια άλλη περίπτωση, που εκεί θεωρώ ότι πήραμε μια δύσκολη απόφαση μεν να πάει στην Α2 το Πόλο, αλλά επειδή αυτό συζητήθηκε εκτενώς και με το προπονητικό team και γενικότερα και μέσα στο ΔΣ, ήταν το μη χειροβέλτιστον. Δηλαδή, προκειμένου να δώσουμε μια προοπτική διαχρονική στο Πόλο, που έχουμε καλές ακαδημίες, έχουμε καλά νέα παιδιά, τα οποία αυτά θα τα αξιοποιήσουμε και θα μπορέσουμε πλέον να αρχίσουμε να διεκδικούμε. Γιατί το Πόλο, δυστυχώς, όπως ξέρετε, είναι η αδυναμία μας, κακά τα ψέματα. Όλα τα χρόνια ο Παναθηναϊκός το Πόλο δεν είχε την έγκλη και τα αποτελέσματα που έχει στα άλλα αγωνίσματα. Αλλά και αυτό είναι μέρος μιας συγκεκριμένης στρατηγικής για τώρα. Στο Πόλο είμαστε κοντά, εκτιμάμε πολύ την προσπάθεια που γίνεται και θεωρώ ότι εκεί θα έχουμε
καλά αποτελέσματα, απλώς θέλει λίγο παραπάνω χρόνο. Σε ό,τι αφορά το βόλεϊ ανδρών, πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να επαναλάβει την περσινή του επιτυχία? Κοιτάξτε, θα σας πω. Και θα έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του χρόνου. Σαφώς. Δηλαδή, βλέπει κανείς όλες οι ομάδες είναι πολύ πιο ισχυρές. Είναι πολύ όμορφο. Αυτό είναι πολύ όμορφο, ακριβώς. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θα έχουμε θέαμα. Πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα, όπως τα περισσότερα, δηλαδή όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο αγωνισμάτων, θα κριθούν στη λεπτομέρεια. Εγώ αυτό που ξέρω και αυτό που έχω δει, επειδή παρακολουθούσα τα αεραστεχνικά, δηλαδή και το μπάσκετ και το βόλεϊ ανδρών γυναικών και νωρίτερα, αυτό το οποίο θεωρώ ότι μας ξεχωρίζει είναι ότι το θέλουμε παραπάνω. Mm-hmm. Και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε να το θέλουμε παραπάνω για να μπορέσουμε πάνω εκεί στην κόψη του ξηραφιού να κάνουμε τη διαφορά και να διεκδικήσουμε και πάλι τον τίτλο. Πρωτού πάμε στο κεφάλαιο κόσμος, θέλω να κλείσουμε το προηγούμενο. Πόσο επηρεάζει το budget του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, πώς θα επηρεάζουν τα κλειστά γήπεδα αυτή τη στιγμή, σε τι ποσοστό? Κοιτάξτε, τώρα ποσοστό να σας πω δεν θυμάμαι. Πάντως είναι μεγάλο κονδύλι. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ, χωρίς να κάνουμε τίποτα εμείς, για τη Λεωφόρα έχουμε 15% των καθαρίστων και στο ΆΚΑ έχουμε το 10% των καθαρών, σαν έσοδο, συν οτιδήποτε κάνει ο ερασιτέχνης. Να το πω διαφορετικά. Μου είπατε ότι ο κύριος Μαλακατές έχει οριοθετήσει το ταβάνι του μπάτζετ φέτος το 1,2. Έτσι. Ναι. Εάν μπει κόσμο στο γήπεδο, αυτό το ταβάνι πού μπορεί να ανέβει? Κοιτάξτε, μπορεί να... Ή μάλλον όταν μπει ο κόσμος, όχι αν. Όταν, ναι. Ελπίζω όταν. Ναι. Δεν μπορώ να σας το πω έτσι. Προτιμώ να σας πω να μην πω κάτι παρά να πω κάτι το οποίο να έχει... Το αντιλαμβάνομαι. Πάντως σίγουρα είναι ένα σοβαρότατο χτύπημα, όχι μόνο για το Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες. Και κυρίως για τα αεραστεχνικά τμήματα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο κεφάλαιο κόσμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη ο κόσμος του Παναθηναϊκού αγκάλιασε πάρα πολύ τις εγγραφές. Νομίζω ότι έχουν εγγραφεί περισσότερο από 4.000 μέλη. Είμαστε κοντά στα 5.000. Κοντά στα 5.000 μέλη. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εκτιμάτε ότι σίγουρα έχει παίξει μεγάλο ρόλο η επιτυχία του Βόλη. Να μην κρυβόμαστε. Όχι, σωστό. Έτσι. Θεωρείτε ότι και αυτή η νέα προσπάθεια, η νέα διοίκηση νιώθει πιο στέρεη, νιώθει πιο σίγουρη όταν βλέπει αυτή την συμβολή? Κοιτάξτε, σίγουρα και σαν διοίκηση αλλά και σαν σύλλογος, ο κόσμος έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή όταν στο πινκ-πονγκ πάνε εκτός έδρας 100 άτομα Παναθηναϊκοί, νομίζω αυτό δεν υπάρχει, κανείς δεν το κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε κόσμο ο οποίος παρακολουθεί την ομάδα, αγαπάει την ομάδα και δείχνει με την παρουσία του τη στήριξή του. Δηλαδή το κεφάλαιο κόσμος είναι πάντα σημαντικό. Θέλω να επικαλεστώ την ειλικρίνειά σας. Ξέρετε ότι στο Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιες έρηδες, υπάρχουν κάποιες κόντρες ανάμεσα στους οπαδούς. Πιστεύετε ότι ο ερασιτέχνης μπορεί, η μάνα του λόγου που λένε μπορεί, να ενώσει ή ενώνει τους ανθρώπους αυτούς, ενώνει και καταλαγιάζει τις διαφορές? Κοιτάξτε, ο σκοπός είναι αυτός. Δηλαδή, όπως έχει πει και ο πρόεδρος, εμάς ο στόχος είναι να έχουμε ένα ρόλο ενωτικό. Mm-hmm. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν. Όλοι θεωρούμε ότι όσοι είναι Παναθηναϊκοί, είτε εκ των έντων, είτε εκ των έξω, θέλουμε όλους να τους έχουμε κοντά μας. Οπότε, επειδή είμαστε ερασιτέχνες, ίσως αυτός ο ρόλος είναι πιο ρεαλιστικά εύκολος για μας, παρά ας πούμε για το ποδόσφαιρο ή για το μπάσκετ. Σίγουρα εγώ θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα στοίχημα. Δηλαδή, επειδή όντως ο κόσμος υπάρχουν αυτές οι διαφοροποίησεις, υπάρχει γενικότερη στενοχώρια. Είμαστε, σας λέω, όταν έχει μάθει κανείς, ειδικά εμείς οι παλιότεροι, πώς ήταν ο Παναθηναϊκός. Είναι ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός η κόλλα για να κολλήσει τους ανθρώπους που έχουν ψωφιστεί από τον Παναθηναϊκό? Το ελπίζω. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Είναι κάτι που πάντως σίγουρα θέλουμε να. Μέσα στους στόχους δηλαδή, είναι σίγουρα και αυτός. Να υπάρξει ομόνοια δηλαδή στον κόσμο. Ναι. Στους στόχους της νέας διοίκησης του Παναθηναϊκού. Ναι. Έχετε μιλήσει εσείς με οπαδούς? Βρίσκεστε τώρα με την καινούργια σας θέση? Κοιτάξτε, όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή, εντάξει, όταν πηγαίνω στη Λεωφόρο που έχω πάει πολλές φορές, ειδικά για να δω τα μικρότερα τμήματα, να κάνω και μια μικρή έτσι,
Παρένθεση, παρατήρηση. Όταν λέμε ότι ο ερασιτέχνης έχει 19 τμήματα, τα τέσσερα ομαδικά, εντάξει, τα τέσσερα ομαδικά είναι γνωστά στον κόσμο. Mm-hmm. Έχει άλλα 15, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά. Συν άλλα 7 αμαία. Ο χαρακτηρισμός τα μικρά τμήματα για μένα είναι λάθος. Δεν υπάρχει τμήμα του Παναθηναϊκού που να είναι μικρό. Τα άλλα είναι δημοφιλέστερα, να το πούμε έτσι. Εντάξει. Απλώς έτσι το λέω με κάθε ειλικρίνη, επειδή έτυχε τις τελευταίες μέρες να πάω πολλές φορές στη Λεωφόρο, που εκεί οι συνθήκες δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι και οι καλύτερες. Μιλάω τώρα χωροταξικά. Και βλέπεις ο κόσμος είναι χαμογελαστός, είναι οι προπονητές πάνω από τους αθλητές. Δηλαδή υπάρχει από τη μία ένα κλίμα πολύ θετικό και από την άλλη το κάθε τμήμα έχει γράψει ιστορία. Και πάντα οι υποδομές παίζουν τεράστιο ρόλο. Είναι ο μαγνήτης για να προσελκύσουν τα νέα παιδιά και τους γονείς. Και αυτό το κεφάλαιο θα το ανοίξουμε μετά. Θα πάμε στην ιστορία Βοτανικός. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε, να πάμε σιγά σιγά από τον ερασιτέχνη στην ενασχόληση με την ΠΑΕ. Μετά την παρέτηση του κυρίου Μπόμη, που ήταν ο εκπρόσωπος της διοίκησης Γιαννακόπουλου στην ΠΑΕ, είστε πλέον εσείς ο εκπρόσωπος του ερασιτέχνη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ. Μία ακόμα ωραία πρόκληση. Καταρχάς, με τον Γιάννη Αλαφούζο συναντηθήκατε, έχετε μιλήσει. Ναι, έχω συναντηθεί. Ποια ήταν έτσι, η πρώτη εντύπωση από αυτή τη συνάντηση, και αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια πράγματα από το τι συζητήσατε. Κοιτάξτε, από μεριάς μου, επειδή ο πρόεδρος έχει δει τον κύριο Αλαφούζο, νομίζω κάποιες άλλες φορές μόνος του, εγώ είχα πάει μαζί για να συζητήσουμε το θέμα του ΠΑΟ TV. Εντάξει, ο άνθρωπος, κοιτάξτε, τον κύριο Αλαφούζο τον ξέρω από το χώρο. Από την ναυτιλία. Από την ναυτιλία. Ένας πολύ πετυχημένος εφοπλιστής. Έχει τύχει, έχουμε συνεργαστεί και σαν παροχή υπηρεσιών εγώ προς τα πλοία του κύριου Αλαφούζου. Εντάξει, δηλαδή χωρίς, δεν τον ήξερα πάνω από την επαγγελματική σχέση, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον την κουβέντα που κάναμε το ΠΑΟ TV, πολύ λογικός, πολύ θετικός όσον αφορά το γενικότερο εγχείρημα και το δικό μας σαν νέα διοίκηση, αλλά και τον ερασιτέχνη γενικότερα. Δηλαδή, σας λέω, πάλι στο κλίμα της ενότητας, ο ερασιτέχνης είναι η μάνα του λόχου, οπωσδήποτε, είναι από εκεί ξεκινήσαν όλα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι... Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις σχετικά με το... Οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το τι θα δώσει ως χορηγία το Παναθηναϊκό TV στον ερασιτέχνη. Κοιτάξτε, πιστεύουν είναι θέμα ημερών. Δηλαδή, νομίζω πολύ σύντομα τώρα, αυτή την εβδομάδα, την άλλη, θα έχουμε πλέον τα επίσημα. Που λέτε, εμείς γενικότερα θέλουμε να, στο βαθμό που μπορούμε, να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο. Δηλαδή, ειδικά τώρα εν όψη και του Βοτανικού και της διπλής ανάπλασης. Δηλαδή, ο ερασιτέχνης, ο οποίος προφανώς αυτός είναι ο βασικός πυλώνας και όσον αφορά το διάλογο με το Δήμο, αλλά προφανώς έχουμε να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά και τις απόψεις των δύο εταίρων, δηλαδή του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Να μείνω λίγο ακόμα στο ποδόσφαιρο. Φέτος ο Παναθηναϊκός κάνει μια καινούργια προσπάθεια, ένα νέο ρόστερ με ποιοτικές προσθήκες, ανέβασε το μπάτζετ του. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς το βλέπετε όλη την προσπάθεια? Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ πάντα χαίρομαι όταν βλέπω ότι βγαίνουν παιδιά ταλαντούχα από τις ακαδημίες της δικές μας. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι οποιασδήποτε ομάδας. Αυτό πλέον θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται, δηλαδή βγαίνουν άνθρωποι από τις ακαδημίες που έχουν αξία. Βλέπω ότι, εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα, πού θα καταλήξει αυτός ο δρόμος είναι ακόμα είναι πολύ νωρίς να πει κανείς. Ωραία. Να μείνω λοιπόν στην συζήτησή σας με τον κύριο Αλαφούζο. Είναι αισιόδοξος σε ό,τι αφορά το Βοτανικό, την υλοποίηση του μεγάλου project Παύλα Ονείρου για τον Παναθηναϊκό? Κοιτάξτε, σας είπα, η συνάντηση έγινε συγκεκριμένα για το θέμα του ΠΑΟ TV. Δεν μπήκαμε στο θέμα του Βοτανικού, αλλά πιστεύω γενικότερα από αυτά που έχω αντιληφθεί ότι υπάρχει από όλους μας μία αισιοδοξία ότι τελικά η όποια πρόταση γίνει από το επίσημο κράτος ότι θα είναι σοβαρή. Σε λίγες μέρες, όπως αποκαλύψαμε εδώ στο SDNA, θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις του Δημάρχου της Αθήνας, του Κώστα Μπακογιάννη, σχετικά με αυτά που θα παράσχει, που θα δώσει ο Δήμος και το κράτος
στον Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Μπακογιάννης έχει βρει τις πηγές χρηματοδότησης και ότι θα υλοποιήσει τα θέλω του Παναθηναϊκού. Είναι ένα θέμα που τον ταλαιπωρεί 20 χρόνια τον Παναθηναϊκό. Θεωρείτε ότι ο Βοτανικός είναι η λύση για να αλλάξει ο Παναθηναϊκός επίπεδο και να αλλάξει σελίδα στην ιστορία του? Κοιτάξτε, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα και όπως πολύ σωστά είπατε, εφόσον η πρόταση από το κράτος είναι καλύπτει τα θέλω, τα συγκεκριμένα θέλω. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και γήπεδο μπάσκετ και εραστέχνη. Θεωρώ ότι αυτή είναι η κίνηση, όχι για κανένα λόγο, όχι ότι τη Λεωφόρο την έχουμε, ξαναλέω, η παλιή, τη Λεωφόρο έχουμε τεράστιο σύνδεσμο. Δηλαδή, εγώ περνάω και μου σηκώνει τη τρίχα. Είναι μια ιστορία που αυτό δεν θα φύγει ποτέ. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, υπάρχουν δυσκολίες και τεχνικές και νομικές για να μπορέσουμε να πούμε ότι τη Λεωφόρο θα την κάνουμε αυτό που θέλουμε τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 50 χρόνια. Mm-hmm. Όχι ότι είναι ανέφικτο. Και τελικά... Ο κ. Αλαφούζος τη χρησιμοποιεί πάντα τη Λεωφόρο στα λεγόμενά του και επισήμως το έχει πει στον Δήμαρχο ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει όσα θέλει στο Βοτανικό, τότε θα πάει στο Plan B που είναι η Λεωφόρο. Όχι, σαφώς. Το Plan B υπάρχει. Mm-hmm. Και τις όποιες, τα όποια θέματα υπάρχουν θα κοιτάξουμε και θα τα λύσουμε. Δηλαδή, όχι ότι η Λεωφόρο δεν είναι λύση, απλώς θεωρώ ότι αντικειμενικά. Ο Βοτανικός είναι η καλύτερη λύση. Γιατί είναι, εντάξει, χωροταξικά θα είναι πιο σωστός όλο το στήσιμο. Θα μπορέσουν σχετικά ευρύχωρα να χωρέσουν όλα τα κομμάτια που πρέπει να είναι. Εκεί, ειδικά για τον εραστέχνη, έχοντας όλους τους χώρους εγκαταστάσεις διάθεσης σας, θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να προσελκύσετε πολύ περισσότερα παιδιά στις ακαδημίες. Άρα ο εραστέχνης θα αρχίσει πλέον να εμπλουτίζεται και να γιγαντώνεται? Δεν το συζητάω. Αυτό είναι εκ του κάνευ. Όχι μόνο τα τμήματα τα υπάρχοντα, γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως φαντάζομαι ξέρετε, ουσιαστικά είχε ανά τα χρόνια είχε 47 τμήματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι 19, συν τα 7 του ΑΜΕ, 26. Άρα έχουμε άλλα 20 τμήματα, τα οποία ο Παναθηναϊκός, κάποιες δεδομένες στιγμές, ήταν και πρωτοπόρος και πρωταθλητής. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι εφόσον έχουμε ένα χώρο δικό μας, το να ξαναγιγαντώσουμε τον Παναθηναϊκό όχι μόνο στα υπάρχοντα, αλλά με κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο και τα καινούρια τμήματα. Είτε αυτά ήταν παλιότερα ενεργά και είναι ανενεργά, είτε ακόμα και κάτι καινούριο. Γιατί ο Παναθηναϊκός μια ζωή ήταν πρωτοπόρος. Άρα γιγάντες και το μέλλον του Παναθηναϊκού περνούν μέσα από το Βοτανικό, μου λέτε. Σας λέω, βλέπω ρεαλιστικά ότι είναι μια πιο καλή λύση μακροχρόνια. Χωρίς να αποκλείεται αν τελικά δεν πάρει ο Παναθηναϊκός ακριβώς αυτά που θέλει και αυτά που δικαιούται ακριβώς στον Βοτανικό. Μάλιστα, από τις επαφές που έχετε και από τις συνομιλίες και με τον κύριο Μαλακατέ και με τον κύριο Αλαφούζο, εκτιμάτε ότι άμεσα θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις ώστε να ξέρει και ο Παναθηναϊκός που πορεύεται? Κοιτάξτε, νομίζω ούτως ή άλλως ο Δήμαρχος έχει δεσμευτεί. Δηλαδή, το που βάζει κανείς τη γραμμή, πότε τελειώνει το καλοκαίρι, τελειώνει τέλη Αυγούστου, τελειώνει τέλη Σεπτεμβρίου, εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι μέσα στο σύμπαν. Ημερολογιακά τελειώνει 31 Αυγούστου. Τώρα στην Ελλάδα πολλές φορές τραβάει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσουμε σοβαρά, είχε εκνευριστεί πολύ ο κόσμος του Παναθηναϊκού, γιατί υπήρχαν αυτές οι παρατάσεις. Ήταν δικαιολογημένος για μένα ο εκνευρισμός, γιατί έρχεται και από μια ιστορία 20 χρόνων, κύριε Βενανόπουλε. Δεν είναι κάτι που γεννήθηκε χθες. Οπότε φαντάζομαι ότι μέσα στο Σεπτέμβριο ο Δήμαρχος Αθήνας θα. Εγώ πιστεύω μέσα στο Σεπτέμβριο δεν. Βέβαια, το θέμα είναι, επειδή όπως είπατε σωστά, 20 χρόνια ταλαιπωρούμαστε με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, το να πάει μία εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες, το θέμα είναι το αποτέλεσμα να είναι αυτό που πρέπει. Δηλαδή, εφόσον καταλήξουμε εκεί που πρέπει, σαν Παναθηναϊκός, ας περιμένουμε και 10 μέρες, που λέει ο λόγος. Το αντιλαμβάνομαι. Ποιος είναι ο προσωπικός σας στόχος, η προσωπική στόχη της ενασχόλησής σας με τον Παναθηναϊκό? Κοιτάξτε, ο στόχος, αν μπορώ να το πω στόχο, δηλαδή, εγώ θέλω από τη μία, μου αρέσει να ασχολούμαι, δηλαδή, μου δίνει κάτι σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, σας ευχαριστεί. Με ευχαριστεί πάρα πολύ. Και σας λέω, με ευχαριστεί
το ότι αυτό που πίστευα, ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί χρόνια, δηλαδή που ασχολούνται, που τρέχουν, που κάνουν, σε όλα τα επίπεδα, είναι αυτό που περίμενα. Δηλαδή είναι άνθρωποι με πράσινη καρδιά, με καλά χαρακτηριστικά, δηλαδή υπάρχουν κοινά στοιχεία. Σας λέω, ακούγεται λίγο ρομαντικό, αλλά έτσι το διαστάνει και έτσι μια απορία μπορείτε. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα θέμα, σοβαρό θέμα, στην ενασχόληση επώνυμων Παναθηναϊκών με τα δρόμενα του συλλόγου. Με εξαίρεση εσάς και τον κύριο Σπύρο Θοδωρόπουλο, την τελευταία δεκαετία οι μόνοι που έβαζαν λεφτά στον Παναθηναϊκό ήταν ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι οι επώνυμοι Παναθηναϊκοί δεν σπέβδουν να βοηθήσουν, να παρουσιαστούν, να πάρουν θέση όπως εσείς? Για ποιο λόγο? Και σε καλέσματα είτε του Αλαφούζου είτε του Γιαννακόπουλου δεν παρουσιάστηκε κανείς. Παραλαμβάνω δύο ονόματα. Μόνο ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο οποίος βάζει, και είναι και μια ευκαιρία να το πω, βάζει περίπου 1 εκατομμύριο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, περίπου 270.000 φέτος στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού και άλλες 100.000 στον Ασθένη Παναθηναϊκό και εσείς, ο καθένας με τις δικές του δυνατότητες. Για ποιο λόγο εκτιμάτε ότι συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ερώτηση που δεν είναι εύκολο να την απαντήσω. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που παλιότερα συνεισφέραν και τώρα δεν συνεισφέρουν και υπάρχουν άνθρωποι που δεν συνεισφέραν ποτέ. Ήταν απλώς γνωστοί ότι ήταν Παναθηναϊκοί. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο καθένας είναι όπως το δει το έργο. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι... Και, σας λέω, και το μοντέλο δεν μου αρέσει γενικότερα αυτό. Δηλαδή, να πρέπει ένα σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό να εξαρτάται από 1, 2, 5 άτομα. Είναι λάθος. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να εξαρτάται από τον κόσμο του. Δηλαδή, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το να βλέπουμε ότι γίνονται τα μέλη πολλά. Και από εκεί και πέρα στη μέση. Είστε υπέρ ενός συμμετοχικού μοντέλου, δηλαδή μελών, έτσι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, δηλαδή και ο καθένας να συνεισφέρει αυτό που μπορεί. Και θεωρώ ότι υπάρχει μια μεσαία κατηγορία που βάζω τον εαυτό μου, που δεν είναι στους επώνυμους και στους ανθρώπους με μεγάλη ευχέρεια οικονομική. Άνθρωποι που έχουν δουλέψει τα λεφτά τους, αλλά που είναι Παναθηναϊκοί, που είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν, πρέπει να τους πείσουμε ότι αυτό το πράγμα θα γυρίσει πάλι σε αυτούς. Δηλαδή θα είναι ό,τι απασχόληση και να έχουν με το εγχείρημα Παναθηναϊκός, αυτοί θα βγουν κερδισμένοι. Στον κύκλο σας έχετε Παναθηναϊκούς σαν και εσάς, με τους οποίους θα μπορούσατε ή μπορείτε να μιλάτε και να τους πείσετε προς αυτήν την κατεύθυνση? Αυτό είναι κάτι που είναι εν εξελίξη. Προσπαθώ να προσπαθώ. Κάνω συζητήσεις με ανθρώπους που ξέρω ότι μπορούν να δώσουν και 1.000 και 5.000 και 50.000. Απλώς σας λέω, υπάρχει γενικότερα... Θέλετε να πείσετε και άλλους Βρανόπουλους δηλαδή να φυσικά, πούν, να γίνουν ενεργοί? Μα σας λέω, δηλαδή όλοι χρειάζονται. Και οι μικροί και οι μεσαίοι. Σας λέω, για μένα η μόνη κατηγορία που για μένα δεν είναι τόσο απαραίτητα χρήσιμη είναι η πολύ μεγάλη. Ας είναι όλοι οι άλλοι. Που σας λέω, θεωρώ ότι ειδικά για τον ερασιτέχνη με τα νούμερα που συζητάμε, υπερκαλύπτεται. Πιστεύετε ότι θα έχετε θετική ανταπόκριση σε αυτά τα καλέσματα που κάνετε σε ανθρώπους του δικού σας βεληνεκούς για να συνεισφέρουν στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι μέχρι στιγμής δεν έχω πολλά θετικά αποτελέσματα. Είμαι ακόμα στην προσπάθεια να... Δεν ξέρω, είναι... Πείσετε. Ναι. Υπάρχει μια... ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, γιατί είναι πολύ ξένο από αυτό που νιώθω εγώ, οπότε είναι... Προσπαθώ να μπω στο σκεπτικό του αλλού. Ποια είναι η δυσκολία τους στο να αποδεχτούν να μπουν? Είναι οικονομικής φύσεως? Είναι ότι δεν θέλουν να φανούν να βγουν προς τα έξω? Είναι ότι φοβούνται κάτι άλλο ή δεν τους αρέσει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο πρωταθλητισμός στην Ελλάδα? Τι ακριβώς? Και πάλι, συνήθως είναι συνδυασμός. Ανάλογα με τον άνθρωπο, είναι το κάθε από αυτά που είπατε έχει παραπάνω ειδικό βάρος. Πάντως, γενικότερα θεωρώ ότι μοιράζομαι την αισιοδοξία του Προέδρου. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, όλο το εγχείρημα έχει πάει πολύ καλά. Αν σκεφτεί κανείς ότι μια μέρα πριν, καλά όχι μια μέρα, μια εβδομάδα πριν από τη Γενική Συνέλευση... Παναθηναϊκός κινδύνευε με πρώτο δικείο. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσαμε πάλι να πέσουμε σε αυτή την περιπέτεια. Οπότε και για να πείσετε κάποιους νέους Βρανόπουλους, όπως τους χαρακτηρίζω εγώ, θα παίξει ρόλο και η πορεία η φετινή του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού? Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο. Προφανώς. Πώς σας φοβίζει το γεγονός ότι όσοι ασχολούνται με το παραγοντιλίκι τους δημιουργείται έτσι και μια παραπάνω διάθεση για να κάνουν περισσότερα πράγματα και να μπουν και σε παραπάνω θέσεις? Δηλαδή, να το πω διαφορετικά,
σκέφτεστε, έχετε κατά νου ότι μετά τον Αριστάχνη μπορεί να ασχοληθείτε με το διοικητικά, με το ποδοσφαιρικό ή το μπασκετικό Παναθηναϊκό? Όχι. Εγώ, εμένα η βλέψη είναι ό,τι κάνω θα το κάνω στον Εραστέχνη. Εντάξει, το ότι είμαι στο ΔΣ της ΠΑΕ, πρώτα απ' όλα σαν Εραστέχνης έχουμε μια θέση. Δηλαδή ο κύριος Μπόμης ήταν επί διοικήσεως κύριου Γιαννακόπουλου και εγώ είμαι επί διοικήσεως Μαλακατέ. Δηλαδή δεν... Εντάξει, θέλω να έχω μια άποψη και στο ΔΣ. Έχω το... Δεν είναι περιέργη σωστή λέξη. Δηλαδή θα ήθελα να έχω και μια οπτική γωνία από εκεί. Αλλά ενασχόληση με την έννοια που έχω αυτή τη στιγμή με τον Εραστέχνη, εγώ θα περιοριστώ καθαρά στον Εραστέχνη, που υπάρχει πολλή δουλειά ούτως ή άλλως να γίνει. Λογικό. Πείτε μου, ποια παιχνίδια θα βλέπουμε, θα βλέπει ο κόσμος δηλαδή, και εμείς οι δημοσιογράφοι, από το Παναθηναϊκό στη του Εραστέχνη? Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω, όλα τα εντός έδρας, δηλαδή ενώ παλιά ήταν πάρα πολύ επιλεκτικά αυτά που έδειχνε, ας πούμε, η ΕΡΤ και. Ήταν μόνο τα ντέρμπι, κάποια play-off, δηλαδή τώρα θα έχουμε, έχουμε υπολογίσει νομίζω γύρω στα 50 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, πάντως θα... Θα υπάρχουν και παιχνίδια των υποδομών του Παναθηναϊκού, δηλαδή είδαμε πρόσφατα μεταδόθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Ναι. Θα υπάρχουν παιχνίδια των υποδομών? Βεβαίως, θα υπάρχουν και των υποδομών, δηλαδή γενικότερα... Το σκεπτικό είναι το κανάλι να έχει πλούσιο περιεχόμενο. Όχι μόνο ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ας πούμε, στο Βόλι, που προφανώς είναι μαγνήτης. Και τα ΜΕΑ. Ξαναλέω για τα ΜΕΑ, γιατί με τα ΜΕΑ... Έχετε ευαισθησία και πολύ καλά κάνετε. Ναι, όχι μόνο εγώ. Δηλαδή και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν Παναθηναϊκός. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό μας αντιπροσωπεύει. Ότι βάζουμε μέσα στους στόχους μας να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ σωστά. Κύριε Βανόπουλε, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που θα σας έκανε ευτυχισμένο σε ένα χρόνο, ξανασυζητούσαμε, τι είναι αυτό που θα σας κάνει ευτυχισμένο στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό? Οι τίτλοι, το να είναι ο κόσμος ενωμένος, το να προσελκύσετε και άλλους ανθρώπους, ή ιεραρχικά, τι είναι αυτό που εσείς θα θέλατε περισσότερο? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, ανεξάρτητα... Εντάξει, ουσιαστικά είναι θέμα του Εραστέχνη, κατά κύριο λόγο, να έχει λυθεί το θέμα το γηπεδικό. Προφανώς. Αυτό θεωρώ ότι είναι όλο το Παναθηναϊκό, όχι μόνο το Εραστέχνη. Με διαφορά προφανώς. Το πρώτο. Από εκεί και πέρα για φέτος, το αν θα πάρουμε ένα πρωτάθλημα ή δύο ή κανένα, για μένα προσωπικά δεν έχει τόσο αξία, με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι αυτό σε μια χρονιά είναι το καταλήτης. Δηλαδή, πολύ πιο σημαντικό είναι να δω ότι όλες οι ομάδες κάθε παιχνίδι δίνουν το 105%. Και σας είπα, από εκεί και πέρα είναι οι λεπτομέρειες, οι οποίες σε μια άσχημη μέρα, σε ένα κρίσιμο μάτς, μπορεί να χαθεί το πρωτάθλημα ή αντίστροφα. Αν έχουμε καταφέρει να ενώσουμε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, να τον φέρουμε πάλι πιο κοντά, να του απαλύνουμε λίγο τις πληγές, έστω τις ψυχολογικές, πάλι στο βαθμό που μπορούμε σαν Εραστέχνης. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένας σημαντικός στόχος. Να έχουμε κλείσει τη χρονιά όπως την ξεκινήσαμε, δηλαδή χωρίς να έχουμε θέματα οικονομικά, και πάλι προφανώς έχοντας την καλή διαχείριση του κ. Γιαννακόπουλου τα προηγούμενα δύο χρόνια. Απλώς αυτό να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, να είμαστε συνεπείς οικονομικά και να πρωταγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στα τμήματα. Και βέβαια να προσελκύσετε όσους ανθρώπους μπορείτε, περισσότερους. Ναι. Προφανώς. Να έρθει κοντά σας. Κύριε Βανόπουλε, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ πρώτα απ' όλα να έχετε την υγεία σας και να λειτουργείτε έτσι με το συνέστημα που βλέπω ότι λειτουργείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έρχονται νέοι άνθρωποι, καινούργιοι άνθρωποι στον χώρο, και αυτοί οι άνθρωποι να μην έρχονται για την προβολή τους ή για να βγάλουν χρήματα. Και για γενικότερη προβολή. Να έρχονται γιατί αγαπούν το σύλλογο, τον κάθε σύλλογο, και θέλουν να το προσφέρουν. Όχι τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια, αλλά αυτό που μπορούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βανόπουλε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συντροφεύσατε σε αυτό το πρώτο face-to-face της χρονιάς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το μεσημέρι, εκεί όπου παρέα με όλους εδώ τους καλούς φίλους του SDNA. Πρωτοκλασάτα, τα δυνατά ονόματα που ξέρετε, θα υποδεχθούμε τόσο το πρωτάθλημα που ξεκινάει την Παρασκευή με τα ματς του ΠΑΟΚ και του Άρη, όσο φυσικά
και τον μεγάλο τελικό του κυπέλου. Άργησε, αλλά ήρθε ευτυχώς, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε.